Η πρώτη μου ερώτηση αφορά εσένα και τους λόγους για τους οποίους η ΕΡΤ, η διοίκηση της ΕΡΤ, αποφάσισε να κόψει την εκπομπή που είχες στην ΕΡΤ, την πρωινή ενημέρωση, μαζί με τη συνάδελφό σου, τη Μαρινέλα Κατσίμη. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή που διακόπηκε η εκπομπή? Εμείς έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές. Mm-hmm. Αυτό που αναρτήσαμε στο διαδίκτυο, μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, ήταν ακριβώς αυτό που μας είπε. Ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί σε πλήρη σύνθεση μετά την λήξη ή τη λύση μάλλον που θα δοθεί την νομοθετική για το θέμα όλων των συμβασιούχων. Μας το είπε δύο-τρεις φορές ότι σας διαβεβαιώνω σε καλό κλίμα. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι η εκπομπή μπορεί να συνεχιστεί κανονικά γιατί ο ένας πόλος της στο κομμάτι της εικόνας υπάρχει. Η Μαρλένα μπορεί να είναι εκεί. Διαφώνησε θεωρώντας ότι δεν το θεωρεί ότι μπορεί να... Δεν το θεώρησε. Ήταν προσωπική του άποψη και είπε ότι θα έχουμε αντικατάσταση. Αυτό ακριβώς εμείς αναρτήσαμε. Την επόμενη μέρα συναντήθηκαμε με τους συναδέλφους που θα αναλάβουν, οι οποίοι μας είπαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι υπήρχε διαβεβαίωση από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων ότι αναλαμβάνουν την εκπομπή μέχρι τέλος σεζόν. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο στο συγκεκριμένο. Υπάρχουν δύο απαντήσεις σε δύο διαφορετικούς πόλους για ένα συγκεκριμένο, για το ίδιο προϊόν, για την ίδια εκπομπή. Θα δούμε. Αυτό είναι πάντως η επίσημη εκδοχή. Η ανεπίσημη, αυτό που λέει δηλαδή όλος ο κόσμος, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλος ο απλός τηλεθεατής, είναι ότι ενοχλούσατε. Εγώ γενικώς πάντα ασκούσα μια δημοσιογραφία, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν, μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Απλώς είναι πολύ πιο σκληρά τα πράγματα σήμερα. Και ενδεχομένως δεν χρειάζονται και τα άλοθη που χρειαζόντουσαν ίσως στο παρελθόν για αρκετούς από εμάς. Και δεν είμαι και μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, έντιμα, από τη δικιά τους οπτική, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Αυτή είναι και η ομορφιά της δουλειάς. Οι οπτικές. Και η ελευθερία να τις παρουσιάσεις. Αυτή η εκπομπή έχει θέμα, έχει πρόβλημα εδώ και 3 χρόνια, σε ό,τι αφορά τη σχέση της με την εξουσία. Αλλά η δημοσιογραφία γενικώς από τη φύση της έχει ένα θέμα με την εξουσία. Με την εξουσία. Εκτός και αν είναι άλλου τύπου δημοσιογραφία, είναι αυτό που λέμε διαπλοκή ή μια δημοσιογραφία ουσιαστικά της συζητήσεως. Εγώ θυμίζω ότι είχαμε θέμα και στην κυβέρνηση Παπανδρέου, όχι με την κυβέρνηση Παπανδρέου, με μέλη της κυβερνήσεως Παπανδρέου, για να είμαστε ακριβείς. Οφείλω να πω ότι η διοίκηση τότε στο πρώτο στάδιο μας κάλυψε. Μπορώ να πω ότι δεν είχαμε παρεμβάσεις, δηλαδή δεν είχαμε ενοχλήσεις. Απλώς ακούγαμε ότι και εμείς από το ρεπορτάζ, συναδέλφοι που κάνουν κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι υπάρχει θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και από μέλη της κυβέρνησης που μας το έλεγαν συχνά πυκνά. Υπήρχε δεύτερο κομμάτι στην κυβέρνηση Παπαδήμου, ξανά μανά. Είχαμε τη διακοπή της εκπομπής, αν θυμάστε, τέτοιο καιρό πρέπει να ήταν, μετά τα Χριστούγεννα, πριν από 2 χρόνια, πάλι με τη λήξη της συμβάσεως. Είχαμε το απαράδεκτο της διακοπής για το σχολιασμό μας στην είδηση για την περιπέτεια κρατουμένων στην ελληνική αστυνομία, στη Γαδά. Με τον Δένδλια που... Ναι, αυτό ουσιαστικά... βέβαια δεν ξέρω. Σε ό,τι με αφορά εμένα, εγώ δεν γνωρίζω αν έγινε η ιδέα και δέχομαι πάντα τις δηλώσεις των ανθρώπων ότι υπήρχε παρέμβαση από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Οπότε την ευθύνη για την κίνηση αυτή, για όλες τις κινήσεις, τις αναλαμβάνουν πάντα οι διοικήσεις του φορέα. Η διαφορά που υπάρχει στη σκέψη που έχω εγώ είναι ότι η εξουσία πάντα, όποιος και να την έχει, θα ασκεί πίεση στην ηγεσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το θέμα είναι τι κάνει η ηγεσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Οι εξουσίες έτσι έχουν μάθει, τα κόμματα έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και οφείλουμε να τους εξηγούμε ότι και εμείς έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Οπότε. Και γι' αυτό χρεώθηκε, νομίζω, στο συγκεκριμένο σημείο την κριτική, πέρα από την κυβερνητική εντολή, αν υπήρχε, την κριτική την εισέπραξε η διοίκηση της ΕΡΤ. Αν λοιπόν η οποιαδήποτε κυβέρνηση που το έκανε, το κάνει και θα το κάνει ενδεχομένως, δίνει εντολές για το τι τους αρέσει και δεν τους αρέσει σε εκπομπές λόγου και η οποιαδήποτε διοίκηση αναλαμβάνει αυτό να το υλοποιήσει, τότε μιλάμε για ομή παρέμβαση στα δημοσιογραφικά πράγματα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους, οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τη δουλειά τους και οι ειδικοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Να προστατεύουν δηλαδή αυτό που λέγεται δημοσιογραφικό προϊόν. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό εγώ ξέρω από την συνεργασία μου στην ΕΡΤ πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι δηλαδή και ότι. Πόσο καιρό είσαι? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πάνω από 15. Δηλαδή
και πάντα με σχέση συμβασιούχου. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι και στην περίοδο Στάγκου, 2000-2004, εκεί δηλαδή, πάλι είχαμε οχλήσεις και ενοχλήσεις και διαμαρτυρίες και ζητήματα από την τότε κυβέρνηση Σιμίτη να διακοπεί τότε εκπομπή που λεγόταν Άλλη Διάσταση. Mm-hmm. Η διοίκηση όμως δεν προέβη. Δεν ενέδωσε στο αίτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σύγκρουση, δεν υπήρχε δυσαρέσκεια από τη διοίκηση και ούτω καθεξής. Εντάξει, αυτό είναι λογικό μες στη δουλειά. Αλλά επειδή δημοσιογραφικά, διοντολογικά η εκπομπή ήταν άρτια, mm-hmm. εμείς επ' αυτού ουσιαστικά μπορούμε να κριθούμε. Αν αυτό το δημοσιογραφικό προϊόν που βγάζουμε είναι άρτιο. Mm-hmm. Όχι αν κάποιος διαφωνεί με τα συμπεράσματα αυτού. Αυτό τότε να μας πούνε τι ακριβώς θέλουμε να λέμε, να το λέμε και να τελειώνουμε. Φοράς και ένα ωραίο χάκι που κάμισο, είσαι επί της ουσίας δηλαδή αυτό που λέμε στρατευμένος δημοσιογράφος. Αυτό. Πάντως, μια και έθεσες σε αυτά τα ζητήματα, τις ελευθερίες που είχατε στην ΕΡΤ και εσύ και οι άλλοι δημοσιογράφοι. Ναι, σχολιάζετε, να λέτε. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι τώρα σε αυτό. Ναι. Το θυμήθηκα. Εγώ θυμάμαι ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου, υπήρχε μια όχληση και μια ενόχληση και μια καταγγελία από πολιτικά κόμματα, από το κόμμα που είναι σήμερα στα πράγματα, ότι η ΕΡΤ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, διότι ακούσαμε και κατηγορούθηκαν και πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση όχι με την αριστερά, ούτε με την αντίληψή της, δηλαδή ούτε έχουν πέρασει και απ' έξω. Απλώς ενοχλούσε η έντιμη στάση της δημόσιας τηλεόρασης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς επειδή η τάση ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν και ενδεχομένως ήταν επικίνδυνη, αυτό εμάς δεν μας αφορά, χαρακτηριζόμασταν όλοι. Και όλος ο φορέας, αν θυμάστε καλά, ότι η ΕΡΤ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο που μπορούσαμε να ακούσουμε εκείνη την εποχή. Εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι εμάς το κεφάλι μας το έφαγαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σίγουρο. Το κεφάλι μας το έφαγαν ΣΥΡΙΖΑ, σωστό. Αυτό όμως δεν θα πάμε σε ένα άλλο σημείο να ποινικοποιήσουμε οποιονδήποτε συνάδελφο έχει μια εκτίμηση πολιτικο-ιδεολογική για τα πράγματα, αν είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αν είναι στη Δημοκρατική Αριστερά ή αν είναι στο ΠΑΣΟΚ. Αν όμως η πολιτική του, η δημοσιογραφία του σχετίζεται με την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων καθοδήγηση του πολίτη, αυτό είναι κακή δημοσιογραφία. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Έτσι. Απλώς τώρα μια κέφτηση στο ζήτημα των παρεμβάσεων από κυβερνητική πλευρά στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν γνωστό από τότε που υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η δημόσια τηλεόραση, τουλάχιστον στο δημοσιογραφικό τομέα, είχε ένα καλό όνομα. Γιατί πάντα τα πράγματα είναι συγκριτικά, όπως ξέρεις. Όταν έχεις από τη μία πλευρά μια ιδιωτική τηλεόραση, η οποία είναι his master's voice των αφεντικών τους, γιατί περί αυτού, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή συμβαίνει, και είναι μνημονιακή με έναν τρόπο, μόνο ένα καθεστώς Βόρεια Κορέας θα το παρομοίαζα. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρης ομοιομορφία απέναντι στο οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση σε μνημονιακό επίπεδο. Η δημόσια τηλεόραση φάνταζε ότι αν μη τι άλλο έχει ένα περιθώριο ελευθερίας. Ναι, ήταν μια όαση. Ήταν λοιπόν να σε ρωτήσω, πού νομίζω ότι φιλόταν αυτή η ελευθερία που είχατε το Ηνωμένο των Αναλογιών, έτσι. Και το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν την εποχή αυτή, την εποχή των μνημονίων, τα πράγματα έχουν σφίξει και πάμε σε ένα μεγαλύτερο έλεγχο και της δημόσιας τηλεόρασης. Στο πρώτο κομμάτι αυτό οφείλεται και οφείλονταν στην επαγγελματική επάρκεια των δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ναι, δεν θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί οι άλλοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν επάρκεια αυτών των προβλημάτων. Εντάξει, εγώ δεν δουλεύω στο ιδιωτικό τομέα. Εγώ δούλεψα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό είδα και μπορώ να εκτιμήσω αυτό το πράγμα. Πρώτον, είναι δημοσιογραφική επάρκεια. Δεύτερον, είναι θέμα δημοσιογραφικής εντιμότητας που πάει μαζί με τη δημοσιογραφική επάρκεια. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ήταν το σύντομο ανέκδοτο, επειδή η ΕΡΤ έπαιξε έντιμα όλους τους πολιτικούς οργανισμούς και όχι ανέντιμα πράγματα, τα οποία τα είδαμε σε κάποια μέσα ενημέρωσης, κατηγορήθηκε για αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, να το συζητάμε και για να το λέμε. Και βεβαίως είναι και η ωριμότητα των συνθήκων στη δημόσια τηλεόραση. Είναι άλλο το 81, είναι άλλο το 87, είναι άλλο το 93, το 94 και ούτω καθεξής. Οριμάζουν τα πράγματα, οριμάζουν συνθήκες, οριμάζουμε εμείς. Το διεκδικητικό πλαίσιο να κάνουμε τη δουλειά μας γίνεται όλο και πιο έντονο σε περισσότερους συναδέλφους. Δεν είναι αυτονόητο, ξέρεις, να μπορείς να λες στη δημοσιογραφική πιάτσα αυτό που βλέπεις.
Είναι δυστυχώς πράγμα, πρέπει να δώσεις μία μάχη για να γράψεις αυτό που βλέπεις. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει μία μεγάλη πολυτέλεια, όμορφη και χτυμένη σε ένα βαθμό ή την κατακτάς και κάθε μέρα. Να έχεις απέναντί σου ως βασικό μέτοχο όχι το κόμμα που είναι στην εξουσία, αλλά τους πολίτες που πληρώνουν τη δημόσια τηλεόραση. Αυτό, όσοι συναδελφικοί είναι πολλοί που το έχουν κατανοήσει, το έχουν καταλάβει, πέρα από τις ιδεολογικές τους προσεγγίσεις, τους κάνει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να κάνουν τη δημόσια τηλεόραση αγαπητή στους πολίτες που την πληρώνουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ο πολίτης βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει μια πρόθεση από τις εκπομπές ή από κάποιες εκπομπές, από κάποιες... όλοι έχουμε υπογραφές, δεν είμαστε και όλοι ίδιοι. Αυτή την πρόθεση ο κόσμος επιβραβεύει και τη θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δικό του μαγαζί. Και γι' αυτό το κρίνει, γι' αυτό το κριτικάρει, γι' αυτό και απαιτεί. Γιατί όχι επειδή το πληρώνει μόνος, επειδή είναι δικό, είναι η τηλεόρασή του, είναι τα ραδιόφωνά του. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αν η κυβέρνηση και πόσο μάλλον η τρικομματική κυβέρνηση είχε αυτή τη σοφία, θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει η δημόσια τηλεόραση ακόμα περισσότερο για να αναπτυχθεί αυτό που λέμε διάλογος, διότι με την έκφραση των απόψεων και την εκπομπή του ρεπορτάζ σε όλο το μεγαλείο μειώνει τις αντιθέσεις στην κοινωνία. Όταν ο κόσμος εκφράζεται, ακούγεται, δεν χρειάζεται να προχωρά σε άλλα πράγματα και τον ικανοποιεί αυτό. Ότι ζω δύσκολα, διαφωνώ ή συμφωνώ με αυτήν την ασκούμενη πολιτική, αλλά έχω ένα δημοκρατικό μέσο το οποίο με καλύπτει, με ενημερώνει και έχει μια αξία αυτό το πράγμα. Πάντως ήθελα να σου πω για το εξής. Κατά τη γνώμη μου, μήπως παίζει και ρόλο το γεγονός ότι όντας δημόσια η τηλεόραση είναι και κατά κάποιο τρόπο και υπό τον έλεγχο όλων των κομμάτων και άρα έχουν ένα λόγο στη λειτουργία της. Ενώ σε αντίθεση τα ιδιωτικά μέσα είναι ένα αφεντικό το οποίο κοιτάει τα δικά του συμφέροντα και ανάλογα με το αν τον εξυπηρετούν ή όχι οι δημοσιογράφοι του, τους απολύει. Όμως... Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, αν μου επιτρέψει. Παρακαλώ. Παλιότερα, όταν είχε ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση, το πώς βγαίνανε οι δημοσιογράφοι, οι άνκορμαν των κεντρικών δελτίων ειδήσεων, εάν κατά κάποιο λόγο το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, βρισκόταν γιατί είχε φάει μήνυση για χύψη λόγους οικονομικούς ή προβαλότανε και έπαιρνε το κάθε βραβείο. Γινόταν πρώτη είδηση στα κανάλια, το οποίο με είχε σοκάρει. Δηλαδή ήταν ανοιχτό ότι είμαι δημοσιογράφος και προβάλλω το αφεντικό μου. Ήταν τρομακτική ιστορία. Συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χαιρόταν μια μεγάλη μερίδα των δημοσιογράφων που αναγκαζόταν να κάνει αυτό. Είναι κάποιοι βέβαια που το χαίρονται πάρα πολύ και το κάνουν και με μεγάλη χαρά. Και με μεγάλο τίμημα. Ναι, αυτό είναι επιλογή του. Αλλά. Όχι, η δημόσια τηλεόραση δεν ανήκει στα κόμματα, στο σύνολο των κομμάτων. Ανήκει στο Δήμο. Ναι, εντάξει, αυτό θα έπρεπε, λες. Ναι, ναι, αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Ναι, ναι, αυτό θα έπρεπε. Αυτό θα έπρεπε. Και γι' αυτό παλεύουμε. Να ανήκει στο Δήμο, δηλαδή στην πολιτεία, σωστό. Δηλαδή στους πολίτες. Σωστό. Γιατί ούτε η ιστορία, να σου πω κάτι πολύ απλό. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό διοικητικά? Θα μπορούσε να γίνει διοικητικά βεβαίως με νομοθετική πράξη που να δώσει το χαρακτήρα τι είναι η δημόσια τηλεόραση και πού και μέχρι πού μπορεί το κράτος να παρεμβαίνει σε αυτήν και οι μηχανισμοί του και τα κόμματα είναι μηχανισμοί του κράτους. Ναι, αυτό είναι για μένα το μεγάλο στοίχημα δηλαδή για τις πολιτικές δυνάμεις ή τουλάχιστον αυτές που θεωρούν ή θεωρούνται ότι είναι προοδευτικές δυνάμεις. Στον χρόνο των κομμάτων μιλάω. Ότι θέλουμε απελευθερωμένη τη δημόσια τηλεόραση, όχι με τη μεζούρα της. Όταν έχω λοιπόν θεσμικά κατοχυρωμένη την ΕΡΤ για τη λειτουργία της, οικονομικά προστατευμένη για το τι ακριβώς δαπανά και πού το δαπανά και πλήρη δράση και ξεκάθαρο τι είναι η ΕΡΤ, γιατί υπάρχει, τι ακριβούς σκοπούς, το λέει το καταστατικό της, εξυπηρετεί. ΕΡΤ σημαίνει για μένα, παραδείγματος χάρη, η παραγωγή σινεμά. Γι' αυτό πληρώνω ΕΡΤ. Σωστό. Πληρώνω ΕΡΤ για να έχω τις φοβερές μου ορχήστρες. Πληρώνω ΕΡΤ για να έχω τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πληρώνω ΕΡΤ, λέω πράγματα που δεν μπορεί να τα παράσχει, να τα παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, δεν τον αφορά και είναι μη εμπορικά. Το έχω για να έχω τη φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο The Voice of Greece. Συν ότι χρειάζομαι τα κανάλια μου, τα τηλεοπτικά μου για να έχω ελληνικό σύριαλ που δεν έχω. Ειδήσεις δυνατές, ενημερωτικές εκπομπές απελευθερωμένες, μυθοπλασία που είπα πριν, ειδικές εκπομπές για το αυτοκίνητο που δεν μου παρέχει κάποιος άλλος,
για το χορό, για την τέχνη, για πράγματα που ο ιδιωτικός τομέας και καλά κάνει. Αν και ο νόμος δεν λέει ακριβώς αυτό. Λέει οφείλει να τα κάνει. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να τα κάνει. Γι' αυτό πληρώνω ΕΡΤ. Και γι' αυτό τη θέλω δημόσια, ανεξάρτητη, δημοκρατική, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς κανένα καπέλο. Ούτε δεξιό, ούτε αριστερό. Αυτό θα απαιτούσε βέβαια να έχουν λόγο στη διοίκηση της ΕΡΤ και ήδη οι δημοσιογράφοι. Οι εργαζόμενοι σε αυτή. Δεν νομίζω, όχι. Οι ΕΡΤ, οι εταιρείες έχουν την ιεραρχία τους και στη δικιά μας δουλειά είναι οι διευθυντές μας, οι αρχισυντάκτες μας, οι συντακτικές ομάδες. Η διοντολογία για μας έχει συνδική, θα έπρεπε να συνδίκει. Οι κανόνες δηλαδή. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συνδικούμε σε μια τέτοιου είδους κοινωνία, σε μια άλλη κοινωνία ενδεχομένως. Να το κουβεντιάσουμε, θα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, θα συμφωνούσα και ιδεολογικά. Mm-hmm. Εγώ λέω στην παρούσα φάση. Τους κανόνες να χτίσουμε. Και βεβαίως μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΡΤ. Και δεν είναι η γνώμη μου δεν είναι ότι να μεταφέρουν τα συνδικαλιστικά αιτήματα των εργαζομένων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι να συνδιαμορφώνουν την άποψη των εργαζομένων για τα ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα, στη δράση της δημόσιας τηλεόρασης, στη σχέση με την κοινωνία που θα έχει η δημόσια τηλεόραση. Αυτό πιστεύω εγώ. Όλη αυτή τη βδομάδα οι δημοσιογράφοι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Θα ήθελα να μου πεις τα κύρια αιτήματα, τους κύριους λόγους αυτών των κινητοποίησεων. Ένα είναι το αίτημα, η συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας εργαζόμενος να μην έχει συλλογική σύμβαση εργασίας. Κοιτάξτε, εμείς που είμαστε στο γυαλί σήμερα, αύριο δεν ξέρω που θα είμαστε και μεθαύριο θα είμαστε ξανά στο γυαλί. Που φαινομενικά στον κόσμο οριζόμαστε και ως πιο ισχυροί, που δεν ισχύει τουλάχιστον στη δημόσια τηλεόραση, αλλά επειδή υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να κάνω προσωπική σύμβαση εγώ με τον εργοδότη. Εμείς έχουμε συλλογική συμβάση εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όχι για την πάρτη μας, αλλά για τους αδύναμους κρίκους της δουλειάς, που είναι οι νέοι συνάδελφοι, οι νέοι δημοσιογράφοι δηλαδή, γιατί αυτούς καλύπτουμε καταρχήν και ουσιαστικά καλύπτουμε και την πλάτη μας, γιατί έχουμε μία βάση δεδομένων για να ξέρουμε ότι ο μισθός μας ξεκινάει από εκεί. Είναι άλλο συλλογική λοιπόν σύμβαση εργασίας και άλλο ατομική σύμβαση. Αυτή είναι μια πρεζάκικη αντίληψη. Επειδή έχω σχέση με τον ΚΕΘΕΑ, πρέπει να σας το πω ξεκάθαρα. Γιατί διαφωνώ βαθιά ιδεολογικά με αυτήν την ιστορία. Ο χρήστης είναι μόνος του. Πηγαίνει κατά μόνας. Αυτό που μαθαίνουν στις θεραπευτικές κοινότητες οι άνθρωποι και γίνονται καλά και πατούν στα πόδια τους είναι η συλλογικότητα. Μαζί. Μαζί λοιπόν βάζουμε τα όρια της βάσης δεδομένων. Και πού θέλουμε να πάμε. Βεβαίως από εκεί και πέρα ο καθένας με τις δυνατότητές του και τις διαπραγματεύσεις που μπορεί να κάνει, μπορεί να πάει όσο πάνω μπορεί να πάει. Το ευχόμαστε κιόλας, να πληρώνονται όλοι, αλλά χρειάζεται η βάση. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ συλλογικά δεν μπορούν να καταλάβουν και την έννοια συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι μια λέξη που δεν την ξέρουν. Ακριβοπληρωμένη star δηλαδή. Και βγάζουν το δάχτυλο και χλεβάζουν πως είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι στη δημόσια, οι δημοσιογράφοι στη δημόσια τηλεόραση να ζητούν συλλογική σύμβαση εργασίας. Να ξέρουν όμως κάτι, ότι αν χαθεί η μάχη της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην ΕΡΤ, έχει χαθεί για πάντα το οποιοδήποτε δικαίωμα των εργαζομένων δημοσιογράφων και όλων των κλάδων στον ιδιωτικό τομέα. Πάνω στη συλλογική σύμβαση στην ΕΡΤ ουσιαστικά πατούν και αυτοί για να κάνουν τη διαπραγμάτευσή τους με τους εργοδότες τους. Πάντως, ο Κεδίκουλου είπε ότι θα εξαιρεθείτε από το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν είναι και το θέμα. Αυτό. Εμένα δεν με αφορά αυτό. Α, δεν σας αφορά. Εμένα. Γιατί... Εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής. Εγώ ακολουθώ το συνδικαλιστικό μου όργανο, παίρνω μέρος στις συνελεύσεις, σηκώνω το χέρι μου και ακολουθώ πάντα το κάνω αυτό, τις αποφάσεις πλειοψηφίας. Τι λέει το συνδικάτο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για το ενιαίο μισθολόγιο. Ότι σας εξαιρεί, είναι εκθετικό, αρνητικό. Δηλαδή... Ναι, έχουν διάφορες θέσεις υπάρχουν σε αυτό. Εγώ επιμένω, επειδή παίρνω σε μένα συνέντευξη. Σωστό. Εγώ επιμένω ότι για εμάς το στρατηγικό θέμα είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι. Δεν είναι μια καλύτερη ή χειρότερη κοινή υπουργική απόφαση. Τι σημαίνει κοινή υπουργική απόφαση? Ότι τρεις φορείς το Υπουργείο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρω και το Υπουργείο ΤΑΔΕ και η ΕΡΤ συναποφασίζουν για το πώς θα πληρώνουμε εγώ. Πού είμαι εγώ στη διαπραγμάτευση? Πού είναι το σωματείο μου στη διαπραγμάτευση? Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν μια κοινή υπουργική απόφαση βγάλει ότι από τα 1.200 ευρώ μεικτά που παίρνω σήμερα θα παίρνω 1.300 ή 1.400 ή 1.200, δεν χάσω.
Δεν έχει το θέμα. Μπορεί να παίρνω 1100, αλλά να έχω συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πολιτικό θέμα δηλαδή. Είναι θέμα πολιτικής εκτίμησης των πραγμάτων. Από ό,τι γνωρίζω, ένα από τα βασικά ζητήματα των εργαζομένων στην ΕΡΤ είναι ότι ενώ δουλεύουν 15 και 20 χρόνια, και έμαθα προηγουμένως, μας είπες ότι και εσύ ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία. Ναι, πολλά χρόνια. Ενώ δουλεύουν 15-20 χρόνια, είναι σε καθεστώς συμβασιούχων. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σου θέσω είναι γιατί αυτό το καθεστώς, τι εξυπηρετεί. Εντάξει, αυτό είναι μια ομοιρία. Το φαντάστηκα. Σε ό,τι με αφορά όμως εμένα, θέλω να σας πω ότι εγώ είχα όλες τις προϋποθέσεις να είμαι μόνιμος στην ΕΡΤ. Εγώ διαφώνησα τότε να είμαι μόνιμος, διότι αμοιβόμουν διαφορετικά, πολύ πιο ακριβά δηλαδή εκείνες τις εποχές από τους άλλους, mm-hmm. και θεωρούσα αυτό ανέτοιμο σε ό,τι με αφορά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να πάω εγώ να είμαι, έλεγα τότε, να πάρω μια θέση ως μόνιμη, να είμαι μόνιμη και διαρκή ανάγκη της ΕΡΤ, mm-hmm. ενώ κάνω εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και αμοιβόμαι με 6.000 ευρώ. Mm-hmm. Τι μόνιμη και διαρκή ανάγκη είναι αυτή. Mm-hmm. Και έλεγα λοιπόν ότι τουλάχιστον οι παρουσιαστές να είναι έξω από αυτή τη διαδικασία. Εμείς, αφού αμοιβόμαστε καλύτερα, δεν θα έχουμε το κομμάτι αυτό της μονιμότητας. Μόνιμος για μένα πρέπει να είναι, είναι ο ρεπόρτερ, mm-hmm. οι μακηγές, ο οπερατέρ, ο ηλεκτρολόγος, ο μόνιμη και διαρκή ανάγκη. Ούτε αυτή είναι. Όχι, ούτε αυτή είναι. Γιατί μέσα στους συμβασιούχους είναι συνάδελφοι που είναι σε αυτούς τους χώρους. Α, ναι. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Και τι θέλουν να τους κρατούν ομοίρους αυτούς, ναι, το τεχνικό προσωπικό, ναι, για ποιο λόγο. Αυτό ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Είναι και ένα πολιτικό αλυσβερίσι, mm-hmm. είναι μια ιστορία που γίνεται. Και είναι χειρότερη αυτή η πρόταση που κατατίθεται τώρα από την προηγούμενη. Mm-hmm. Διότι στην προηγούμενη που ήταν μπλοκ παροχής υπηρεσιών, είχαμε μέσα και ασφαλιστική κάλυψη. Εδώ πάνε σε αυτά ασφάλιση. Δηλαδή θα παίρνεις 300-400 ευρώ και θα πληρώνεις και ταμείο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα έχεις ταμείο. Αυτό είναι το. Και θα καταρρεύσει όλο το πράγμα. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, αύριο μπορεί να μην υπάρξει συνδικάτο. Και αν δεν υπάρχει συνδικάτο, δεν θα υπάρχει κανένα δικαίωμα. Και αν δεν υπάρχει δικαίωμα, οι δημοσιογράφοι θα είναι σκυμμένοι. Και αν υπάρχουν σκυμμένοι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Και πάει αυτό λέγοντας. Μπορεί αυτό να είναι ο στόχος κάποιων. Mm-hmm. Να το θέλουν. Τυχαίο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι πάντως να το δούμε αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Με οποιασδήποτε διαφωνίες μπορούμε να έχουμε με την σημερινή διοίκηση, με την αυριανή μας διοίκηση του σωματείου μας. Εδώ πραγματικά πρέπει να είμαστε, όχι μια γροθιά και μια φωνή. Συνελεύσει μας να πούμε τις διαφωνίες μας και να διαφυλάξουμε αυτό το πράγμα το δικαίωμα και να συμμαχήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάζεις το δάχτυλο στον εργαζόμενο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ζητάει συλλογική σύμβαση εργασίας και να μεταδίδεις ό,τι ζητούν να βγουν έξω από το ενιαίο μισθολόγιο. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Το θεωρώ δηλαδή ύποπτο αυτό. Και ανέτοιμο. Και ανέτοιμο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Κυκλοφορεί ευρύτατα στο χώρο μας ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση κάνει περικοπές και απολύει κόσμο ουσιαστικά, την ίδια στιγμή προσλαμβάνονται άνθρωποι ως ειδικό προσωπικό με μισθούς 3.500 έως 4.000 ευρώ. Μεικτά. Αλλά είναι μισθοί. Τη σημερινή εποχή των μνημονίων είναι απίθανη μισθή. Καλή μισθή. Ναι, πολύ καλή. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν ισχύει καταρχάς αυτό και τι ακριβώς συμβαίνει. Από όσο ξέρω, ισχύει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσληφθεί, mm-hmm. άλλοι για να καλύψουν εκπομπές, απογευματινές, που ξέρω μια έτσι περίπτωση, mm-hmm. Ειδικό συμβούλων για γνώσεις κτλ. Για σύνδεση προγράμματος, για βοήθεια στο πρόγραμμα, βοήθεια στο σπίτι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Συμβαίνει αυτό και έχουν έρθει αρκετοί. Κοίταξε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω εγώ τι πάει να πει προσωπικό ειδικών θέσεων. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω. Παλιά το χρησιμοποιούσαν και για τους παρουσιαστές που δεν μπορούσαν να τους εντάξουν σε κάποιες. Όλο αυτό το πράγμα πάντως είναι μια περιπέτεια που μπήκε η ΕΡΤ με τον νόμο Παυλόπουλου στο πρώτο κομμάτι, mm-hmm. που άφησε πάρα πολλά κενά δηλαδή. Και βεβαίως από την κυβέρνηση Παπανδρέου, με την συμβολή τότε του κ. Παπακοσταντίνου, του κ. Ραγκούση και των άλλων προοδευτικών δυνάμεων, όπου έκαναν την ΕΡΤ ΔΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΡΤ, επειδή παράγει πρόγραμμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ΔΕΚΟ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει ο νόμος σήμερα, αν θυμάμαι καλά, ότι έχω τον Άγγελο και τον φέρνω στην ΕΡΤ για να κάνει μέσω διαγωνισμού. Και αυτό με να μου κάνει εντύπωση. Θα κάνω διαγωνισμό για να διαλέξω μετεωρολόγο. Η τηλεόραση έχει κάποια στάνταρ, θέλει να είναι καλός επιστήμονας. Να τα λέει και καλά, να έχει και ένα στυλ, είναι και λίγο show.
πώς θα καθοριστεί αυτό στον ΑΣΕΠ? Δεν το καταλάβει. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος τύπος έχει σκεφτεί όλα αυτά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τα πρόσωπα της τηλεόρασης σε ένα, με εισαγωγικά το λέω, αναλώσιμα προϊόντα. Δηλαδή, αυτοί κρίνονται, πληρώνονται διαφορετικά και κρίνονται σε σχέση με την ανταπόκριση που έχουν στο κοινό, στα νούμερα τηλεθέασης, στην αποδοχή του κόσμου. Αυτό είναι. Γι' αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλο το κομμάτι που παράγει συνέχεια και δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο ένα μεροκάματο και πρέπει να τους διασφαλίσεις. Και ένα άλλο κομμάτι αυτός που εκτίθεται στο γυαλί και παράγουν έργο. Στο προσωπικό ειδικών θέσεων, ας πούμε, υπάρχουν κάνα δύο που είναι υποτίθεται σύμβουλοι προγράμματος, σύμβουλοι εκπομπών. Εμάς δεν ήρθε κανένας να μας συμβουλεύσει. Για να δω τι δουλειά κάνει, να μας πει μια ιδέα, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι ο τάδη και πληρώνομαι με αυτά τα λεφτά και ήρθα εδώ να συζητήσουμε λίγο, να βελτιώσουμε την εικόνα της εκπομπής. Δεν έχει έρθει κανένας. Όλα τα χρόνια. Μάλιστα. Πού είναι τα γραφεία τους, τι δουλειά κάνουν, δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί να πιθανόν να μην τους αδικώ, να είναι σύμβουλοι των διευθυντών. Αλλά πόσους συμβούλους θέλει ο διευθυντής και δεν έχει γνώση ο διευθυντής που ανέλαβε να κάνει τηλεόραση ή ραδιόφωνο? Επειδή τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις κάνουν το εξής πολύ απλό όταν θέλουν να ξεπουλήσουν ένα κομμάτι της δημόσιας περιουσίας. Πρώτα απαξιώνουν αυτό που θέλουν να ξεπουλήσουν και μετά λένε, αφού είναι εντελώς απαξιωμένο, το ξεπουλάμε γιατί μόνο οι ιδιώτες μπορεί πλέον να το διοικήσουν. Βλέπεις μια τέτοια τακτική προς τη δημόσια τηλεόραση να συμβαίνει? Αυτό χρόνια το βλέπω. Α, για πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτό χρόνια το βλέπω. Αλλά νομίζω ότι ο μαέστρος της ιστορίας, δηλαδή ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για αυτό το πράγμα, γιατί κάτι άλλο δεν νομίζω να προσέφερε στον τόπο, ήταν ο κύριος Μόσιαλος. Δηλαδή, η όλη τακτική του και η όλη προσπάθεια τότε με ένα νομοσχέδιο που θέλει να φέρει για το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ και ήταν, προκαλούσε πάρα πολλά ερωτήματα. Για πες μας λίγο. Πού πάει το πράγμα. Θα σου το πάω αλλιώς. Επειδή νομίζω ότι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα είναι της λογικής του Κοντζαμάνη, δεν έχει δηλαδή ούτε τις αρχές αυτό που λέμε του δυτικού καπιταλιστικού πολιτισμού, όσο μπορεί να χωρέσει ένας πολιτισμός εκεί πέρα μέσα. Δεν μπορεί να κατανοήσουν τόσο οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών μίντια, όσο και οι πολιτικοί οι οποίοι τους ακούν ιδιαίτερα και θεωρούν ότι αυτή είναι η επένδυση και η σωτηρία της χώρας, ότι αν δεν έχεις δυνατή δημόσια ραδιοτηλεόραση, δεν μπορεί να δουλέψει ο ιδιωτικός τομέας με τίποτα. Ωραία. Δημόσια τηλεόραση λοιπόν τα τρία χρόνια δεν έχει κάνει ουσιαστικές επενδύσεις. Για πέστε μου τι έκανε η ιδιωτική τηλεόραση για να πάρει αυτό το χαμένο χώρο στον χώρο του πολιτισμού. Πόσα ελληνικά σύρια έγιναν σήμερα και χθες, πέρυσι, στην ιδιωτική τηλεόραση? Το νησί θυμάμαι ως τελευταίο. Πού ήταν δηλαδή η ανταπάντηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη δημόσια τηλεόραση? Δεύτερο κομμάτι. Αν κλείσει η δημόσια τηλεόραση ή αφήσει χώρο ή είναι μια απαξιωμένη δημόσια τηλεόραση στη συχνότητα του 3%, του 2% της, δεν λέει κάτι αν ο ιδιωτικός τομέας έχει 35%, γιατί έχει σχέση ποιος την βλέπει. Δεν έχει καμία εμπορική αξία δηλαδή αν αυτό το 35% ή το 40% είναι ένα κοινό το οποίο δεν έχει καμία αγοραστική δύναμη, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχει καμία αξία. Όσο η δημόσια τηλεόραση ανεβάζει την ποιότητα των προϊόντων της, αναγκάζει ουσιαστικά τον ιδιωτικό τομέα να κάνει ανταγωνισμό για να τη φτάσει και να την προσπεράσει ή να κάνει τομές σε άλλα πράγματα που η δημόσια τηλεόραση δεν πρέπει να ασχοληθεί και τα καλύπτει από εκεί. Η τηλεόραση γενικά είναι ένα σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει μόνο σκυλοτροφές. Πρέπει να έχει και άλλα προϊόντα. Τα άλλα προϊόντα δηλαδή, το προσούτο που δεν μπορεί να το φάμε, αλλά να το δούμε, πρέπει να το προσφέρει η δημόσια τηλεόραση. Το γάλα, το καθαρό. Δηλαδή αυτά τα προϊόντα. Μπορεί και ιδιωτική, αν ήθελε. Παλαιότερα είχαμε πάρα πολλές και καλές ποιοτικές εκπομπές στον χώρο του ντοκιμαντέρ, στα ιδιωτικά κανάλια, στον χώρο των αποστολών, των δημοσιογραφικών αποστολών. Τα θυμάστε. Και τώρα για να μην κρυβόμαστε, μιλάω για το Μέγκα, μιλάω για τον Αντένα, μιλάω για τον Αλφα παλαιότερα, μιλάω για το Άλτερ. Είχαμε τέτοια πράγματα. Είχαμε και σκουπίδια. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα νομίζω ότι η ιδιωτική τηλεόραση δεν παράγει τίποτα. Δεν παράγει τίποτα. Και δεν μπορεί και η δημόσια τηλεόραση να μπει σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, τηλεόραση, ρε Άγγελε, δεν είναι. Έχουμε ένα τραπέζι, φέρνουμε πέντε πολιτικούς και συστάνε τα κόμματα μεταξύ τους. Έχουμε μια τηλεόραση η οποία δεν έχει εικόνα.
Έχουμε μια τηλεόραση η οποία δεν έχει οπερατέρ. Έχουμε μια τηλεόραση η οποία δεν έχει μοντάζ. Έχει μια τηλεόραση η οποία δεν συνεργάζεται με ένα μουσικό, με ένα μουσικό επιμελητή να ντύσει το ρεπορτάζ. Αυτό το πράγμα δεν είναι τηλεόραση. Είναι ένα ραδιόφωνο με εικόνα. Και είναι κακό ραδιόφωνο. Διότι το ραδιόφωνο που ζήσαμε εμείς ή το ραδιόφωνο που εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, έχοντας στο μυαλό μας το δεύτερο πρόγραμμα επί Σαπρανίδη, επί Τάκη Ψαρίδη, αυτοί που είχαν κάνει το κάθε μέρα παντού. Έτσι. Πιστεύω ότι για ένα διάστημα το κάναμε καλύτερο αυτό το ραδιόφωνο. Δηλαδή, βάλαμε άλλου τύπου ρεπορτάζ, πιο δυναμικά από αυτά που θα μπορούσε τότε η δημόσια ραδιοφωνία να κάνει, πιο μαχητικά, με μια κουλτούρα δηλαδή. Σήμερα έχουμε μια πλήρη υποχώρηση σε όλα. Θα μπορούσε κάποιο να σου πει εδώ πέρα ότι η υποχώρηση οφείλεται στην οικονομική κρίση, δεν παίρνουν πια διαφημίσεις. Γιατί πριν από 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση, πριν από 5 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σωστό. Την ίδια εικόνα είχαμε. Τραπέζια τα πρωινάδικα. Έγιναν οι πρωινές εκπομπές πρωινάδικα και τα πρωινάδικα τι. Υπήρχαν απλώς περισσότερα ελληνικά σύριαλ τόσο πάντως. Ναι, αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε εικόνα. Δηλαδή, πάω με την κάμερα στο ρεπορτάζ, πηγαίνω, ντύνω, στείνω, φτιάχνω και δείχνω. Mm. Δεν έχουν 4 ώρες πρωινή εκπομπή, δεν λέω για τη δικιά μας. Εγώ θα σου πω για τη δικιά μας. Την απαράδεκτη δική μας εκπομπή. Πόσα ρεπορτάζ δικιά της παραγωγής έβγαλε. Ένα τη βδομάδα έβγαζε. Ένα τη βδομάδα. Πόσα βγάζει ο Καμπουράκης, πόσα βγάζει ο Παπαδάκης, πόσα. Αυτό είναι ήττα για όλους μας. Αυτό εννοώ δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί αν δεν. Τώρα, αυτοί που μας βλέπουν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι τηλεόραση να βγει μόνο, είναι και αυτό, να βγει ο διαμαρτυρόμενος πολίτης και να καταγγείλει. Είναι και αυτό. Είναι να πάει η κάμερα στο χώρο, να δει πού ζει, να καταγράψει, να περιγράψει για να καταλάβει και ο τηλεθεατής τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ξέρω εγώ ότι είναι δημοσιογραφία. Άσε βέβαια που στην ιδιωτική τηλεόραση σε κάποιες, στις περισσότερες εκπομπές είναι και γίνονται και προσπάθειες, βγαίνουν μόνο συγκεκριμένοι διαμαρτυρόμενοι πολίτες. Δηλαδή, σε ποιο νόμο, σε ποια δημοκρατία αυτό μπορεί να είναι αρεστό. Δηλαδή, γιατί το θέμα της κερατέας δεν είναι είδηση μετά από τόσες μέρες κινητοποίησεων. Εγώ δεν λέω ότι κάνω εκπομπή υπέρ των πολιτών της κερατέας. Αυτό το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ότι έγινε, είναι σαν να μην έγινε. Κάνανε οι άνθρωποι πάνω, 30.000, 20.000 άνθρωποι διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη για το χρυσό και δεν υπήρχε πλάνο. Εμείς το κάναμε όμως στη δημόσια τηλεόραση. Εμείς δείξαμε 5 λεπτά την κινητοποίηση, φέραμε τους ανθρώπους της Ελληνικός Χρυσός να απαντήσουν, βγάλαμε τους ανθρώπους να πούν την άλλη άποψη. Δεν βγάλαμε τους εργαζόμενους μόνο της εταιρείας που έλεγε. Που έλεγαν ότι είναι κατά των κινητοποιήσεων και θα χάσουν τη δουλειά. Ναι, εδώ είναι και θέμα διαπλοκής, όχι μόνο καθημερινό. Πα κατά τη δημοσιογραφία απλή. Δηλαδή, όταν το αφεντικό σου έχει σχέση με τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χρυσό. Τι να κάνω με αυτό το αφεντικό. Δεν κάνεις. Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το αφεντικό. Δηλαδή, δεν μπορώ με αυτό γιατί είναι ο χρυσός, δεν μπορώ για το άλλο γιατί είναι στα σκουπίδια, δεν μπορώ για το άλλο γιατί είναι στο νερό. Δεν μπορώ... αυτό συμβαίνει όμως. Ναι, εδώ όμως είναι μια σύγκρουση. Εννοείται ότι οι δημοσιογράφοι στην ιδιωτική τηλεόραση θα έπρεπε να έχουν το θάρρος. Δεν ξέρω αν θα έχουν. Δεν παίζουμε επίσης όλες με τους συναδέλφους στην ιδιωτική τηλεόραση. Σου είπα ότι εμείς παίζουμε, έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έτσι, αυτή την πολυτέλεια εμείς πρέπει να την ενδυναμώσουμε, να τη χτίσουμε, να τη στηρίξουμε για να δώσουμε κουράγιο καταρχήν και στους συναδέλφους στην ιδιωτική τηλεόραση να μπορούν να κάνουν και αυτή η δουλειά που. Και μιλάω για τους ρεπόρτερ τώρα. Μιλάω και για κάποιους παρουσιαστές. Πολύ ζώρικο το πράγμα. Εντάξει, πολύ εύκολο να πεις κάποιον ότι είναι εξαπολυμένος, αλλά είναι πολύ ζώρικο το πράγμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, για φαντάσου λοιπόν εγώ να έχω μια δημόσια τηλεόραση σαν πολίτης που τα λέει όλα. Τι θα κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Θα το αφήσει λοιπόν να απαξιωθεί ή θα αναγκαστεί και αυτός να πει βγάλτε το. Γιατί σας διαβεβαιώνω. Α, τώρα ότι... καταλαβαίνω την προηγούμενη λογική σου ότι χωρίς δημόσια τηλεόραση βεβαίως. Ούτε η ιδιωτική μπορεί να λειτουργήσει. Βεβαίως. Γιατί σας διαβεβαιώνω, το ξέρω. Mm-hmm. Ότι στις συσκέψεις πηγαίνουν τα θέματα από τους συναδέλφους. Δεν έχουμε μόνο εμείς μάτια. Σωστά. Πηγαίνουν. Και δεν περνούν. Κοίταξε, μην το παίζουν τώρα όλοι κάποιοι ήρωες. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Πόσες φορές θα το έσκυβα το κεφάλι μέσα από την ανάγκη. Μπόρεσα και το έκανα στη δημόσια τηλεόραση. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί με στήριξαν καταρχήν οι συνάδελφοί μου. Ένα. Οι οπερατέρ, οι συνάδελφοι, το σωματείο μου, οι πολίτες. Μας στήριξαν και εμένα και τη Μαρλένα. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι τουλάχιστον. Αν τελειώσει αυτό το ταξίδι στην ΕΡΤ, κοιμόμαστε καλά το βράδυ τουλάχιστον. Τώρα, επειδή είπαμε ήδη διάφορα πράγματα φυσικά και για την ιδιωτική τηλεόραση, θα ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπεις το τοπίο γενικά στην
ιδιωτική τηλεόραση και τι νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά των εργαζομένων. Μια και... Αναφερθήκαμε βέβαια σε διάφορα προβλήματα, αλλά θέλω να μου κάνεις μια γενική τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ξέρω, δύσκολη θέση να πω για τους αδέρφους μου στην ιδιωτική τηλεόραση τι μπορούν να κάνουν. Τους βλέπω στη διαδήλωση, είναι κάτω. Mm-hmm. Τους βλέπω πώς προσπαθούν να καλύψουν το ρεπορτάζ τους. Το βλέπω. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι μόνο η δημόσια τηλεόραση, αν χτιστεί δυνατά, τους απελευθερώνει. Γι' αυτό πιστεύω και η μάχη είναι να περιοριστεί αυτή η δυνατότητα της ΕΡΤ ως ωραία τρίμπλα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως αυτή λέγεται. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο στοίχημα σήμερα. Και βεβαίως και την ευθύνη που έχουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν είναι μόνο να μεταδίδουμε, και πρέπει να λέμε και στους πολίτες ότι και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Εντάξει, εγώ ένιωσα την ανάγκη προχθές να πάω στο λιμάνι του Πειραιά. Με τους λιμενεργάτες, λες, στην Απεργία. Ναι, με τους ναυτικούς, με τους αυτεργάτες κλπ. Ήταν σε μια διαδικασία ζητώντας το ίδιο πράγμα που ζητάω κι εγώ. Δεν πήγα κάτω από κάποιο πανό, πήγα στη συγκέντρωσή τους. Ούτε έκανα δηλώσει, ούτε το είπα. Τώρα το λέω έτσι, τώρα επειδή. Mm-hmm. Ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Αυτή η ανάγκη πρέπει να μεταφερθεί από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή να καταλάβουν και οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του τύπου, οι οπερατέρ, ότι είναι εργαζόμενοι και να δουν και τα αιτήματα των άλλων εργαζομένων και να γίνουν και συμμαχίες. Γιατί νομίζω ότι οι συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το δομή ΜΜΕ, γίνεται όλο ένα και πολύ χειρότερες. Ναι, βέβαια. Και για τους δημοσιογράφους και για τους τεχνικούς. Ξέρεις κάτι, Βησάκη, για φαντάσου τώρα ότι δηλαδή εμείς πριν από λίγο ήμασταν αυτοί που είχαν μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Αύριο, αν περάσει το άλλο, θα είμαστε 500 διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Εκεί ήταν και η ιστορία της μοναξιάς, δηλαδή. Της μοναξιάς. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Τι εννοείς? Θα αλλάξουν τα πράγματα γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει έτσι. Δεν είναι μόνο. Καταρχήν ο κόσμος έχει αλλάξει η ζωή του πάρα πολύ βία, σκληρά. Τα ζητήματα δημοκρατίας ξαναμπαίνουν στο τραπέζι πια. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα δημοκρατίας όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν είναι ασφαλής για την πληροφορία που παίρνει ο πολίτης. Δεν είναι ασφαλής καθόλου για τη ζωή του. Είναι ένας ανασφαλής πολίτης. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι ως ένα βαθμό μπορεί να φέρει μια ακόμα μεγαλύτερη συντηρητικοποίηση ενός κομματιού της κοινωνίας, αλλά από την άλλη μπορεί να δημιουργήσει σε μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και επικοδομητική ριζοσπαστικοποίηση, απαιτώντας και πράγματα. Απαιτώντας. Απαιτώντας και ενημέρωση δηλαδή. Και για να το κλείσω αυτό, αν σήμερα οι εφημερίδες που έχουν πέσει τόσο χαμηλά στην κυκλοφορία, είναι η οικονομική κρίση που δεν μπορεί άλλος να πάρει να δώσει 3 ευρώ τη μέρα, είναι ποσό. Και 5 ευρώ καπνό, 8 money money. Mm-hmm. Έτσι. Και 2 το μετρό, 10. Είναι ζόρι. Νομίζω ότι και στον χώρο του τύπου και του έντυπου και του ηλεκτρονικού και του διαδικτύου, νέα κατάσταση, θα δημιουργηθούν νέες δυναμικές και νέες εκδοτικές δυναμικές για ένα κοινό το οποίο σήμερα δεν έχει πρόσβαση. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, γιατί έπιασε το άλλο θέμα και με ενδιαφέρει αυτό. Είναι πλειοψηφία. Και είναι πλειοψηφία. Πολλοί λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ήταν και ένας μηχανισμός που με εργολάβη του κράτους πιέζαν το κράτος για να πάρουν κτλ., ήταν πάρα πολύ πληθωρισμός. Υπήρχε μεγάλος πληθωρισμός μέσα. Ναι. Και άρα και μέσω της οικονομικής κρίσης πρέπει να συρρυκνωθούν. Και άρα θα χαθούν θέσεις εργασίας και επομένως θα πρέπει να αλλάξουν και επάγγελμα. Πάρα πολύ. Ποια είναι η θέση, δηλαδή, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση που τους χτυπάει κέρια πια και τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους? Τώρα έχω τι να σου πω. Γιατί έβαλες κάποια ζητήματα σε σχέση με ίντερνετ, με διάφορα πράγματα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πιστεύω ότι θα γίνει ανακατανομή του, όπως γίνεται ανακατανομή του πλούτου προς τα κάτω, γίνεται ανακατανομή του πλούτου και προς τα πάνω. Mm-hmm. Ένα ζήτημα είναι αυτό λοιπόν. Οπότε θα σκάσουν νέες δράσεις στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που οφείλει η πολιτεία και τα κόμματα τα οποία νομοθετούν είναι να βάλουν επιτέλους κανόνες στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας, κατά τη γνώμη μου, και να εκδίδει και να εκπέμπει και να παίρνει κρατικές δουλειές. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι θέμα του κράτους. Είναι θέμα δηλαδή των κομματικών οργανισμών που νομοθετούν. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Αν μπουν οι κανόνες,
θα βγουν νέες επιχειρηματικές ή επιχειρήσεις τύπου κολεκτίβα. Δεν ξέρεις. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι και αυτό που ο κόσμος θα θέλει πάντα να ενημερώνεται. Από όταν βγήκε ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει καταρχήν νέα. Mm-hmm. Τι καιρό θα κάνει αύριο, προσπαθούσε, ρώτατε και τους μάγους, έστελε μηνύματα στο άλλο χωριό, ανέρχονται οι βάρβαροι. Η είδηση ήταν πάντα κομμάτι, η πληροφορία, κομμάτι, mm-hmm. κομμάτι του ανθρώπου. Και σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα και στο κομμάτι του διαδικτύου. Την πληροφορία την έχουμε. Mm-hmm. Την είδηση δεν έχουμε. Mm-hmm. Εδώ είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων. Των δημοσιογράφων που με την υπογραφή τους τεκμηριώνουν το γεγονός. Όσες φορές και όσα site μπορούν να πούν κάτι, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, αν δεν βγει επώνυμα με υπογραφή από τα κλασικά μέσα ενημέρωσης ή από στο διαδίκτυο, αλλά με υπογραφή να το τεκμηριώσει, θεωρείται φήμη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν εγώ βλέπω ότι υπάρχει χώρος και εδώ μεγάλες ευθύνες έχουν και νέες δυνάμεις που θέλουν να παίξουν σοβαρά στο πολιτικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά όχι στην ενδεχόμενη επικοινωνία με τους κύκλους αυτούς που είχαν τη χώρα, αλλά στη δημιουργία κανόνων που πρέπει να λειτουργήσει η χώρα. Αυτό είναι. Κώστα Αρβανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Left.gr για την καλοσύνη να μας δώσεις αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά.